Χαίρετε. Ήθελα να το κάνουμε. Καλώς σας, θέλεις να βγάλω ένα βίντεο. Γεια σας. Καλώς σας. Γεια σας Κυπριακέλα, εκεί. Εδώ θα έρθει ο δημοσκόπος. Απολογούμε. Αλλά περίμενα να έρθεις με το κινητό να κάνουμε live. Δεν πειράζει, κάνουμε live τόσο καιρό, τώρα κάτσουμε ήσυχα. Επειδή εγώ δεν έχω social media, γι' αυτό. Δεν έχεις social media. Όχι. Είδες, χάνεις τη δύναμη των social media. Λοιπόν, γεια σας κυρίες και κύριοι. Γεια σου φίλοι. Φιδία, περιμένουμε σε 14 περίπου λεπτά. Πώς πέρασε σήμερα. Ήταν καταπληκτική, ήταν καταπληκτική. Είμαι πολύ χαρούμενος, διότι μου ολόγησα τον λόγο. Δεν άκουσα τι αλλάζετε πριν. Έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο γι' αυτό. Ναι, ήταν συγκινητική. Ξύπνησα πρωί, ήταν η πρώτη μου φορά που πήγα να ψηφίσω. Έτσι, έλαβα σήμερα εκατοντάδες μηνύματα στα social media, πάρα πολλά θετικά. Είμαι ανυπομονώ κι εγώ, όπως ούτλοι. Να δούμε πρώτα το exit poll. Τα αποτελέσματα, αλλά έχω καλό προαίσθημα. Βεβαίως, είπε ο Φιλίας ότι πρώτη φορά πήγε να ψηφίσει και βλέπαμε πριν τα ποσοστά της προσέλευσης. Δυστυχώς, σχεδόν, τουλάχιστον μέχρι τις 5, ούτε ο μισός πληθυσμός που είναι εγγεγραμμένος στους καταλόγους δεν πήγε να ψηφίσει. Άρα, προφανώς, είτε αρκετοί συνομήλικοί σου, είτε λίγο μικρότεροι, είτε λίγο μεγαλύτεροι, επιλέγουν πάλι είτε καφέ είτε παραλία και όχι να ψηφίζουν. Θα ήθελα να στείλεις εσύ ένα μήνυμα. Μπορεί να φταίμε και εμείς για το πράγμα και όλοι είδαμε οι κύριοι που επιλέγουν να πάνε παραλία και πρέπει να το αλλάξουμε το σιγά σιγά εμείς. Οι κύριοι που είδαμε και οι κυρίες δεν πάνε παραλία. Ναι, αλλά ο λόγος που πάει ο κόσμος παραλία είναι για μας. Που είμαστε δαμέ. Άρα πρέπει να τον πείσουμε, πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ενέταξε τον εαυτό σου στο πολιτικό σύστημα. Ενέταξε, να δούμε σε λίγο. Να δούμε σε λίγο. Διότι είπες, είναι για μας. Άρα μπήκε και ο Φιδίας Παναγιώτου μέσα. Είτε ο Φιδίας Παναγιώτου περίμενε να είναι υποψήφιος για να ψηφίσει. Τούτο πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι, ήμουν χαρούμενος με εκείνα που έβλεπα. Ούτε εγώ ήμουν και εγώ τύπος που έπαιρνε στην παραλία και με εκπροσωπάν κανένας από τον κομματικό χώρο και δεν βρίσκω κανένα. Και γι' αυτό πρέπει να γίνουμε όλοι η αλλαγή μας. Η αλλαγή σε αυτό που θέλουμε να δούμε. Ο γυρεότερος μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Εντάξει, περιμένω έτσι με πολύ υπομονή να δω τι θα γίνει. Γνωρίσατε τον κύριο Κουλία. Όχι, γνωρίζω. Μάλιστα. Γνωρίζετε κάποιον από το πάνελ. Να πει στην Αμερική και κάνω σαν καλιά έναν κύριο τον Κουλία. Θεωρώ κάποια βίντεο στο TikTok που φωνάζει τον κύριο Κουλία. Είμαστε λίγο τι συνάδελφοι, επειδή επί τούτου. Λίγο τι συνάδελφοι, δηλαδή. Είδες το ή στο YouTube, φαντάζομαι. Όχι, δεν έχω. Αλλά κάποιοι από τις πολλές συναντήσεις που είχαμε και με φίλο μου Σούλη, τα κόβανε τα βάζα στο YouTube. Ναι. Ίσως είμαι ο μοναδικός βουλευτής που έχει τόσα πολλά. Ο Φιδίας πρέπει να ξέρει, φαντάζομαι, που ξέρει από την τεχνολογία. Αν πάρει Κουλία, σου βγάζει αρκετά. Ναι, βγάλει αρκετά. Του υπόλοιπου καλεσμένου του γνωρίζει. Επίασε αρκετά πάνελ με κάποιου από εδώ. Δεν του γνωρίζω ούτε να σα πω την αλήθεια. Του ξέρει, ρε φίλε, μα του πρέπει να δούμε. Να σου κάνω ένα διαγωνισμό τώρα να δούμε αν επιτυχαίνουν να πάρει του ψήφου. Δεν ξέρω αν είναι το που θέλει να δει ο κόσμο. Όχι, να το δοκιμάσω. Ο κύριο που κάνει μετά. Του δύο και του δύο εδώ. Τους τρεις κύριους και κυρίαν τους γνωρίζεις. Καλά ρε, εμένα με ξέρεις. Ρεθιχτικά. Ρεθιχτικά, αλλά έχω 4 γιούες οι οποίες μέσα στα social media έκαναν μου και εμένα να ασχολούμαι.